Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό. Το πρωινό της Παρασκευής και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. 8 του Οκτώβρη σήμερα και μια άκρος βροχερή ημέρα σε όλη τη Θεσσαλία αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Δυστυχώς με αρκετά προβλήματα, κυρίως η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Ήπειρος έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες από αυτή την κακοκαιρία, από την επέλαση της Αθηνάς, που αυτή την ώρα να πούμε ότι έχουμε καιρικά φαινόμενα αρκετά έντονα στην Θεσσαλία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα και κάπως έτσι ευχόμαστε να κυλήσει και η ημέρα. Σήμερα όχι στις άσκοπες μετακινήσεις, πραγματικά είναι μεγάλος όγκος νερού σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους που θα πέσει ακόμη και στην περιοχή μας, οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σήμερα, τέτοια ημέρα δύσκολη που έχει ξεκινήσει καιρικά τουλάχιστον, και από ό,τι φαίνεται οι καιρικές συνθήκες αυτές θα μας συνοδεύσουν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και μιας και λέμε για τα καιρικά μας φαινόμενα, να πούμε ότι αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου έχει ξεκινήσει μια έντονη βροχόπτωση. 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς. Θα είναι έτσι μια κρύα ημέρα και για την πόλη του Βόλου και βλέπονται σχεδόν όλη την ημέρα βροχές και αύριο και την Κυριακή, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε καταιγίδες και στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας. Στα Τρίκαλα αυτή την ώρα επίσης έχουμε μπόρες και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως και το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος βροχερό. Επίσης και η Καρδίτσα, 16 με 17 βαθμούς Κελσίου σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία στην Δυτική Θεσσαλία, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Θεσσαλία. Και βεβαίως στον αγαπημένο Δομοκό πάλι βροχές έχουμε, κυρίως είπαμε βροχές σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. 16 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία και βροχές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ακριβώς. Τα ίδια καιρικά φαινόμενα και για τη Λάρισα, 16 βαθμοί αυτή την ώρα, 17 η μέγιστη για σήμερα, με αρκετές βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά που τη φαίνεται, επαναλαμβάνω, και το Σαββατοκύριακο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, τα λέμε συνεχώς, υπάρχουν σημεία εδώ τουλάχιστον και στην περιοχή μας και στη Θεσσαλία, κάποια περάσματα που ξέρουμε ότι όταν βρέχει δεν πρέπει να περνάμε από ρέματα, από ποτάμια. Θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε τέτοια σημεία, μην έχουμε παρασύρσεις και έχουμε και προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, όχι στις άσκοπες μετακινήσεις σήμερα γενικότερα, θα είναι μια δύσκολη καιρικά ημέρα. Θα δούμε σε λίγο τι έγινε στην Κέρκυρα, τι έγινε στη Ζάκυνθο, στην Ήπειρο, θα δούμε τις σημερινές εικόνες, θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αφού πρώτα καλημερίσουμε και τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλι στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα και την Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και σε όλους εσάς που και αυτό το πρωινό θα το περάσουμε παρέα να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις, δυστυχώς και από τη Λάρισα αλλά και γενικότερα βλέπω πανελλαδικά μας έχουν κυκλώσει τα άσχημα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ πολύ δυσάρεστο. Μία μέρα που να μην έχουμε κάτι δύσκολο δεν υπάρχει, και όσο και αν θέλουμε έτσι να αισιοδοξούμε, όσο και αν θέλουμε λίγο να ξεπεράσουμε αυτή τη μαυρίλα, δεν τα καταφέρνουμε και τόσο καλά από ό,τι φαίνεται. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ελευθερία. Νέα ανάσα στη Θεσσαλία θα δοθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μιλούμε κυρίως για επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τεράστια ζημία και από την πανδημία. Επίσης, προσωρινός ανάδοχος για τα πτωχιετάσματα και τα ηχοπετάσματα, συγγνώμη, και απόψε στο ΔΟΛ. Αυτά που θέλω να σου πω. Εκδηλώσεις βεβαίως και πολλά άλλα που μας έχουν λείψει. Καναπές των 300 ευρώ της κόστησε 13.000 ευρώ. Έκλεισε μια συμφωνία μέσω διαδικτύου για ένα καναπέ που ήθελε, αλλά κατάφεραν τελικά να τις αποσπάσουν 13.000 ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολλές οι απάτες. Τώρα, μέτρα στήριξης, αντίδοτο στις αυξήσεις, θα τα δούμε όλα αυτά. Και επίσης, πρωτοποριακή για την καρδιολογική μια επέμβαση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ευτυχώς οι επιστήμονες μας κάνουν καθημερινά υπερήφανους. Πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, εφημερίδα Κόσμος. Οι αυξήσεις πέρασαν στην κατανάλωση έως και 25% ανατιμήσεις στην εστίαση στη Λάρισα, σας τα έλεγα χθες το μεσημέρι. Έρχεται νέο ανάσα με ενίσχυση έως 7.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Τι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, η Ελασσόνα υποδέχεται το ιστορικό ράλι Ολύμπου, δεκάδες συμμετοχές και περισσότερα νοικοκυριά θα ενισχυθούν. Τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης, σήμερα οι ανακοινώσεις, τις αναμένουμε πώς και πώς. Πάμε και στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Παγίδα θανάτου για 46χρονο οδηγό. Έσβησε ακαριέα στην άσφαλτο ο Αριστίδης Σαράφης. Πραγματικά πολύ πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε κυρίως τροχαία ατυχήματα. Και έσβησε ο 46χρονος Βολιώτης.
στρατιωτικός και άλλη δυσαρέστη είδηση. Θα μας τα πει και ο Βασίλης Μπαντίδης σε πολύ πολύ λίγο. Υπόθεση σοκ, ήταν στην αυλή άλλης οδεμένος, αν είναι δυνατόν, πραγματικά απίστευτες ιστορίες καθημερινής απογοήτευσης της κοινωνίας, τι συμβαίνει πραγματικά στις μέρες μας, ούτε που το χωράει ανθρώπινος νους και βαριά καμπάνα για 59χρονο Βολιώτη, ενδοοικογενειακή βία ο λόγος. Εφημερία Θεσσαλία, 46χρονος θύμα τροχαίου, σκοτώθηκε μοτοσυκλετιστής στον Περιφερειακό. Το δυστύχημα συνέβη πριν την είσοδο στην Σύραγγα της Γορίτσας. Σε βαθύ κόμμα, 22χρονος δικυκλιστής, τα λέγαμε και χθες, ευχόμαστε να βγει τουλάχιστον αυτός νικητής. Στην Πρίζα και ο Βόλος, γεργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αλλοδαπές με δίψα για μαθήματα ελληνικών. Βρέθηκε 15χρονη αγνώμενη ευτυχώς στην πόλη του Βόλου. Η εφημερίδα Η Αλήθεια, τι γίνεται με τις καταλήψεις. Ξεκίνησαν και φέτος οι καταλήψεις στα σχολικά κτίρια του Νομού Καρδίτσας. Προηγήθηκε η Λάρισα, η Μαγνησία. Λέγαμε ότι η Δυτική Θεσσαλία δεν έχει καταλήψεις. Να λοιπόν που δυστυχώς έχουν ξεκινήσει και εκεί. Προκήρυξε η αγροτική οδοποιία και βεβαίως και για άλλα εγκαιοδιολητητικά έργα για τον Νοέμβριο. Και στην Εράιδα ο Κώστας Αγοραστός. Πάμε και στο site του σταθμού μας, astra.tv.gr. Βαριά καμπάρα σε 59χρονο Βολιώτη που ξυλοκόπησε την πρώην σύζυγό του μπροστά, μάλιστα στο 9χρονο παιδί τους. Βόλος, νεκρός στην άσφαλτο 46χρονος, η τρελή πορεία στον Περιφερειακό. Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος υπολοχαγός αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο. Και COVID, αυξημένα τα νέα κρούσματα και στη Μαγνησία, όπως και σε ολόκληρη δυστυχώς στη Θεσσαλία. Και έφυγαν από τη ζωή τρεις Λαρισαίοι. Πολύ πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι συμβαίνει και στη Λάρισα, γιατί δυστυχώς έχουμε και μια αυτοχειρία ενός νέου ανθρώπου. Προς το παρόν, βλέπουμε live εικόνα από την πόλη της Λάρισας και ευχαριστώ τον Μιχάλη Χειμωνίδη. Βροχερή ημέρα σήμερα στη Λάρισα, μάλιστα και γύρω στις 4 ώρα τα ξημερώματα. Ισχυρή άνεμη, βροχή. Είχαμε έτσι μια εικόνα που έλεγε τι άλλο θα μας συμβεί. Πραγματικά πολύ ισχυρά τα φαινόμενα. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουμε έτσι κάποια ενημέρωση για κάποια προβλήματα. Αν υπάρχουν ωστόσο προβλήματα, εδώ είμαστε να τα αναδείξουμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας έχουν ανοίξει, οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Για όλους εσάς, δώστε μας και τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας, να έχουμε έτσι ένα γενικότερο κλίμα για το τι συμβαίνει στην όμορφη Θεσσαλία. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια και τη Θεότιδα. Ο Δημήτρης Μήτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα της ημέρας. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Σοφία μου, καλημέρα στο Μιχάλη μας, στα παιδιά του Άστρα, στους τηλεθεατές μας και μια γλυκιά έστω χειμωνιάτικη καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια στην κυρία Τασία ψηλά στο Πήλιο. Και με αυτή θα ξεκινήσω. Χαλή. Μετά την αρχική κινητικότητα στην καμένη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και τα πρώτα έργα γύρω από τη λίμνη Σοφία μου, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για την πυρόπληκτη περιοχή κάνει λόγο για σχετική άπνοια σε εισαγωγικά μπροστά σε ένα χειμώνα που όπως λένε οι αρμόδιοι θα είναι ιδιαίτερα βαρύς και με πολλά νερά. Έτσι τα όσα έχουν γίνει είναι πολύ λίγα ώστε οι κάτοικοι να ζήσουν αξιοπρεπώς τον τόπο τους και φυσικά πολύ μακριά από όσα διεκδικούν Σοφία. Μάλιστα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κάνει διαρκώς λόγο για ευοχία από διάφορους ομίλους και αυτοί φαίνεται τονίζουν στα διαβροτικά έργα. Να αφήσουμε όμως, Σοφία μου, την ευοχία και τα αντιδιαβρωτικά έργα και στη συνέχεια να περάσουμε στη Θεότιδα. Μέχρι το τέλος του 2021, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου θα προχωρήσει το διαγωνισμό για το θερμαλιστικό ακίνητο στο κέντρο των Καμένων Βούρλων. Πρόκειται για ένα από τα πιο φημισμένα ιαματικά κέντρα της δεκαετίας Σοφία του 1930. Μέσα σε αυτό υπάρχουν σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με σπα υπηρεσίες και υδροθεραπευτήριο ιαματικών πηγών. Σημαντικό ρόλο εδώ, στο πλάνο ιαματικός και όχι μόνο τουρισμός, παύλα αναψυχή, θα παίξουν τα θεραπευτικά νερά, ο υπέροχος θαλάσσιος χώρος των Καμένων Βούρλων και το δασωμένο βουνό. Άλλωστε, τα Καμένα Βούρλα, όπως και η Ιδυψός, είναι από τα πρώτα θέρετρα που ανέδειξε η πατρίδα μας και σημεία αναφοράς του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Και να κλείσουμε, Σοφία μου, με διωτία. Οι πολύ μικροσεισμοί στη Θήβα οδηγούν τους αρμοδίους σε συνεχείς ασκήσεις ετοιμότητας. Τελευταία, η εκκίνηση της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Άγιος Αθανάσιος Ωμέγας στο πυρί του Δήμου Θηβαίων.
Στην εκένωση του εν λόγω κτηρίου συμμετείχε το προσωπικό και οι τρόφιμοι του Ιδρύματος με παρατηρητή τη διοικητή στην πυροσβεστική υπηρεσία της ιστορικής πόλης, αντιπύραρχο κυρία Σταυρούρα Μαλίδη. Η συχνή ενημέρωση του προσωπικού της μονάδας και η εκπαίδευσή του είναι σοφία απαραίτητες φυσικά λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων μηνών, όπως προείπαμε, στην περιοχή. Σοφία! Σε ευχαριστούμε θερμά, Δημήτρη μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι στην περιοχή σας? Είναι χειμωνιάτικες με πολύ χαμηλή θερμοκρασία γύρω στους 18 με 20 βαθμούς και όλο το βράδυ έβρεχε και βέβαια είναι αυτή η μουντάδα που δεν διακρίνουμε τόσο στο φθινόπωρο όσο στο χειμώνα. Έτσι. Δημήτρη μου, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σου ευχόμαστε και ραντεβού τη Δευτέρα πρωταθλητής. Την αγάπη μας στέλνουμε και μιας και λέμε εκεί για Θεότιδα και Λαμία, πραγματικά, δηλαδή είναι κάποιες υποθέσεις βγαλμένες από ταινία, θρίλερ, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι συνέβη αυτό. Εκεί στην περιοχή της Λαμίας είναι πάρα πολύ παραγωγή με κρεμμύδια, παράγουν κρεμμύδια και εκεί έχουν και πάρα πολλούς αλλοδαπούς στην δούλεψή τους. Είχαμε μία σύραξη μεταξύ Πακιστανών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μάλιστα υπήρχε ένας 30χρονος, οπότε φαίνεται έκανε τα κουμάντα για τα μεροκάματα. Υπήρχαν κάποιες αψιμαχίες, κάποιες αντιδράσεις, ήρθαν στα χέρια, σήκωσε ένα τσεκούρι και απλά του άνοιξε το κεφάλι. Με αποτέλεσμα να κληθεί βεβαίως σε ασθενοφόρο, μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειρουργών προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφεραν. 30 χρονών δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Τόσο απλά με ένα τσικούρι έτσι του αφαίρεσε την ζωή. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Είχαμε και μια τραγωδία στη Λάρισα, στο κέντρο της πόλης. Ένα διαμέρισμα, 44χρονος με τη σύζυγό του και ένα από ό,τι ξέρουμε ανήλικο παιδί. Έβαλε τέλος στην ζωή του, αμπαχωνίστηκε, αυτοχείρια λένε οι πρώτες πληροφορίες. Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, 44 μόλις ετών. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην ψυχολογία μας, δεν ξέρω γενικότερα τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν ακούς μια καλή είδηση, κάτι καλό, να υπάρξει μια αισιοδοξία. Κάτι να πιαστούμε από κάπου, να πιαστούμε πραγματικά. Τόσο δυσάρεστες αυτές οι ειδήσεις που μας έρχονται από παντού. Έχουμε και στην πόλη του Βόλου, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα σωρό τροχαία δυστυχήματα. Το 22χρονο παλικάρι παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Ο νεαρός άντρας χθες σκοτώθηκε εκεί πριν τις σύραγγες της Γορίτσας. Πραγματικά κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Φεύγουν νέοι άνθρωποι τόσο άδικα από την ζωή. Και ένα τροχαίο ατύχημα προφανώς κάποιες φορές μπορείς να το αποφύγεις. Τηρούμε πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν τρέχουμε, δεν προσπερνάμε, φοράμε ζώνη, κράνος. Μας τα λέγανε από μικρά παιδιά, πραγματικά τα πάρκα τα οποία έγιναν για τα νέα μικρά παιδιά, για την κυκλοφοριακή εισαγωγή και για τα μαθήματα που μας έκανε. Ακόμη και οι δάσκαλοι μας λέγανε πώς πρέπει να είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, να προσέχουμε οι γονείς μας. Και βλέπεις ότι τελικά όλα όσα έχουμε στο μυαλό μας στην πράξη δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Και τα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί. Πέρυσι είχαν μειωθεί λόγω και της καραντίνας και του lockdown, φέτος όμως έχει ξεφύγει η κατάσταση και φεύγουν νέοι άνθρωποι. Επίσης δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ένας άνθρωπος φτάνει στην αυτοχειρία. Τι να πω για τον Νίκο Τσουμάνη, τον νεαρό παλικάρι, τον 30χρονο ποδοσφαιριστή από τη Θεσσαλονίκη, που μετά η ΡΑΠ έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως όλα δείχνουν. Για τον 44χρονο πατέρα ενός ανήλικου παιδιού στη Λάρισα. Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω που βρίσκουν τη δύναμη. Αδύναμη, δεν ξέρω. Δεν είμαι ψυχολόγος να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και προχωρούν στο απονοημένο. Αλλά πραγματικά είναι θλιβερό και για τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Φανταστείτε την ψυχολογία των συγγενών, των παιδιών αυτών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει τίποτε πιο θλιβερό. Θα τα δούμε όμως όλα αναλυτικά και με πολλά ρεπορτάζ έτσι κατά τη διάρκεια και της ημέρας αλλά και της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε χθες στη Βουλή με την Έλληνο-Γαλλική Συμφωνία. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν ή διαφωνούν αλλά συμφωνούν. Μια εικόνα που πραγματικά μας έχουν συνηθίσει έτσι και αλλιώς στην Βουλή. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Έλληνο-Γαλλική Συμφωνία. Και μάλιστα σε έντονους τόνους, μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εμείς σκεφτόμαστε ότι απειλούμαστε από την Τουρκία και θέλουμε η αμυντικότητα της χώρας μας να είναι σε ένα καλό στάδιο. Αν εσάς δεν σας ενδιαφέρει, είπε στον Αλέξη Τσίπρα,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και φυσικά όλα όσα υπόθηκαν στη Βουλή. Στη συζήτηση στη Βουλή για την Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Την περασμένη Τρίτη, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, υπογράψαμε με πρόεδρο Μακρόν τη Συμφωνία για Νέα Εταιρική Σχέση Ελλάδος-Γαλλίας, είπε συνεχίζοντας πως είναι μια συνθήκη που αναβαθμίζει τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την εισήγησή του λέγοντας πως το κείμενο της συμφωνίας είναι ιστορικό και καθιστά τη σημερινή συνεδρίαση ιστορική. Διασφαλίζει, είπε, τη θωράκιση της πατρίδας μας στην ταραγμένη περιοχή μας, ενώ συμβάλλει και στην ενδυνάμωση του νότιου σκέλους στο ΝΑΤΟ. Είναι μια συνθήκη που αναβαθμίζει συνολικά τη συνεργασία των δύο χωρών μας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής. Το ιστορικό αυτό κείμενο τίθεται σήμερα ενώπιον της Βουλής, καθιστώντας έτσι και τη σημερινή συνεδρίαση ιστορική. Γιατί η ψήφισή του θα σημαίνει πολλά και κρίσιμα. Τη θωράκιση της πατρίδας μας στην ταραγμένη Μεσόγειο και ταυτόχρονα το πρώτο τολμηρό βήμα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά ρήτρα συνδρομής σε περίπτωση που κάποιος επιτεθεί σε ένα από τα δύο κράτη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά και άλλα πολλά μας έχουν συνηθίσει εξάλλου στη Βουλή, επαναλαμβάνω έτσι με τις αψιμαχίες τώρα. Τι μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, πολύ φουρτουνιασμένη θάλασσα πάντως, τα μεσάγκαλα είναι αυτά, αγαπημένα μεσάγκαλα, φουρτουνιασμένος ο καιρός. Εντάξει, είναι άκρος χειμωνιάτικη αυτή η εικόνα που μας δείχνει, πέρα από φθινοπορεινή βεβαίως, ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Μία, θα λέγαμε έτσι, εικόνα όχι εμψυχωτική πάντως, Μιχάλη Χειμωνίδη. Πού να μας δείξεις και καλαμπάκα και μετέωρα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι το σκηνικό του καιρού, αν καταφέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Χειμωνίδη, γιατί μας ταξιδεύει καθημερινά. Μας πάει σε όμορφα μέρη. Είναι live εικόνα έτσι, αυτή την ώρα στα Μεσάγκαλα, φρουδουνιασμένη θάλασσα και άκρος φυσικά βρόχερος ο καιρός. Τώρα, να πούμε για την Έφη Κακαράντζουλα, είναι η γυναίκα η οποία έριξε το βιτριόλι στην Ιωάννα, να λέμε και το όνομά της, γιατί η Ιωάννα Παλαιοσπύρου έτσι κι αλλιώς έχει γίνει γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο για την τραγική αυτή ιστορία με το βιτριόλι. Αυτό το κορίτσι που αγαπήσαμε όλοι πάρα μα πάρα πολύ, αυτό το φωτεινό πρόσωπο κι ας μην είναι και ας έχει τα προβλήματα σοβαρά υγείας και πόσα χειρουργία ακόμη να αντιμετωπίσει, όχι όμως τόση πολύ αγάπη, αλλά και τόσο μίσος η Έφη Κακαράντζουλα από πάρα πολύ κόσμο που από ό,τι φαίνεται είναι αμετανόητη ακόμη και σήμερα. Στο κελί της προετοιμάζει την απολογία της, έχει να δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα και από ό,τι φαίνεται η ίδια δεν έχει μετανιώσει αφού γύρισε ήδη με τη δεύτερη μέρα κιόλας της δίκης και είπε «Ξέρεις εσύ γιατί το έκανα», είναι σαν να της είπε προφανώς ότι δεν θα άλλαζε έτσι κι αλλιώς την απόψή μου, το έκανα για τους και αυτούς τους λόγους, ότι έχει και αιτιολογία αντί να πει «Δεν υπάρχει περίπτωση, έχω μετανιώσει σκληρά για ό,τι έχει γίνει». Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν έχει μετανιώσει. Συνεχίζεται προφανώς η δίκη, οι αναζητήσεις που έκανε η ίδια στο διαδίκτυο πριν την επίθεση και μετά. Πώς παθαίνει κανείς έμφραγμα, πώς μπορεί να προμηθευτεί κάποιο που οδηγούν στο θάνατο και άλλα τέτοια και άλλες τέτοιες αναζητήσεις στο διαδίκτυο που σοκάρουν πραγματικά. Δεν μπορείς καν να το σκεφτείς, πόσο μάλλον έτσι να δεις ότι συμβαίνει. Δεν το συζητώ αυτό. Τώρα, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας φαινόμενα. Είχαμε δυστυχώς πολλά προβλήματα στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και από ό,τι φαίνεται και στην Ήπειρο. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ για τα πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της Κέρκυρας, καθώς η κακοκαιρία Αθηνά έχει αρχίσει από το βράδυ της Τετάρτης να πλήττει τα νησιά του Βορείου Ιωνίου. Στην περιοχή σπηλιά της Κέρκυρας έχει ήδη πλημμυρίσει, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε δρόμους του ποταμού. Στο
μεταξύ, ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην προσγείωση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστρια της Κέρκυρας λόγω της κακοκαιρίας. Αποτέλεσμα, 4 πτήσεις είτε να επιστρέψουν στην Αθήνα είτε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ΙΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσος, ήδη 2 πτήσεις από την Αθήνα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα. Μία πτήση από Νάπολη άλλαξε κατεύθυνση προσγείωσης με αποτέλεσμα να προσγειωθεί και αυτή στην Αθήνα. Ενώ πτήση από Βαρσοβία αναμένεται να προσγειωθεί στην Πρέβεζα. Σημειώνεται πως δεμένα θα παραμείνουν στα λιμάνια της Κέρκυρας, της Ιγουμενίδας και της Λεκύμης τα πλοία ανοιχτού τύπου, ενώ κανονικά διεξάγονται έως αυτή την ώρα τακτοπλοϊκά δρομολόγια με πλοία κλειστού τύπου. Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Κέρκυρας, οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή στο Ιόνιο είναι νοτιοανατολικοί και αγγίζουν τα 7 με 8 μποφόρ. Υπενθυμίζεται από τα σχολεία όλων των βαθμίδων, σήμερα Πέμπτη, με απόφαση την Περιφερειάρχη Κέρκυρας, παραμένουν κλειστά τόσο στην Κέρκυρα όσο και στους Παξούς. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε Τετάρτη η ΕΜΗ, σήμερα τα φαινόμενα στο Ιόνιο και στα Υπηρετικά θα είναι τοπικά έντονα, με έμφαση στα νησιωτικά τμήματα του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική Μακεδονία, στη Βορειοδυτική Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και βαθμία στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σήμερα θα είναι μια δύσκολη ημέρα, κυρίως για τη Βορειοδυτική Θεσσαλία, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ και σύμφωνα και με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Άρα, πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα, επαναλαμβάνω, μην έχουμε τυχόν προβλήματα. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα Στέφανο. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα. Τι καιρό κάνει στα Τρίκαλα, να ρωτήσω ή όχι? Βροχή όλη τη νύχτα είχαμε και συνεχίζει. Θα έχουμε βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και από ό,τι φαίνεται και το Σαββατοκύριακο, αρκεί να μην είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, το έχουμε ξαναπεί. Να είναι η βροχή τόση όση που να μην προκαλεί προβλήματα και εμείς να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φαντάζομαι ότι θα πούμε ένα τραγουδάκι σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι κάπως να αλλάξει και το κλίμα γιατί είναι βαρύ εδώ στην εκπομπή, ε? Μάλιστα Σουβούλα, θα πούμε ένα τραγουδάκι, ναι, θα τα αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους. Να είστε καλά, σε όλους τους τηλεθεατές, την αγαπημένη Βάνα, τα φιλιά και την αγάπη μας. Φυσικά στην κυρία Μίνα που μας παρακολουθεί, στην κυρία Γιώτα, στην κυρία Σοφία και τον κύριο Γρηγόρη. Ελπίζω να πέρασαν όμορφα, θα μου πούν τις λεπτομέρειες αμέσως μετά. Στην κυρία Τούλα από τη Γερμανία, στον κύριο Κώστα. Βεβαίως σε όλη την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα που πολύ πολύ αγαπάμε, στο Αερινό. Και που δεν έχουμε να στείλουμε καλημέρες όπως έχετε καταλάβει. Στη Σοφία βεβαίως, από το Κιλελέρ επίσης. Και πάμε να αφιερώσουμε το τραγούδι σε όλους τους τηλεθεατές και στην κυρία Κατερίνα στο όμορφο Μακριχώρι, το βροχερό επίσης. Και στην κυρία Τασία Κοκκίνη και στον κύριο Μάνο θα αφιερώσουμε το τραγούδι στο Φουλά. Βεβαίως και στον κύριο Σάκη μας παρακολουθούν την αγάπη μας στα όμορφα Χάνια, βροχή και στα Χάνια, δεν το συζητώ. Αν καταφέρουμε να δείξουμε και εικόνα και από τα βροχερά Χάνια, είπαμε θα είναι βροχές. Σε όλη τη Θεσσαλία σήμερα θα είναι βροχερή ημέρα. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους τηλεθεατές. Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποτάμος. Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποινιός. Βγάλτα τα μαύρα, βγάλτα λένιο μου, και μου φάγει ο καημός. Βγάλτα τα μαύρα, βγάλτα λένιο μου και μου φάγει ο καημός. Τα μαύρα δεν τα βγάζω γιατί μου μοιάζουνε. Είμαι μικρούλα και νοστιμούλα και μου ταιριάζουνε. Αυτήν την κορδελίτσα που δεν είναι στα μαλλιά, να μην την ξαναδέσεις Σοφούλα, τρελαίνει στα παιδιά. Αυτό το μαντιλάκι που βάζεις στο λαιμό, να μην το ξαναβάλεις λαινιό μου, τρελαίνομαι κι εγώ. Στη σκαλά πανεβαίνεις, να ανεβαίνα κι εγώ. Σε κάθε σκαλοπάτι λαινιό μου, να σε γλυκοφυλώ. Στη σκαλά πανεβαίνεις, να πέσει τσάντα σου, να
της να την πάρεις λένιο μου, να δω την κάμπα σου, Σοφούλα. Μπράβο κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο τραγούδι, για την αλλαγή έτσι της διάθεσης εδώ στην πρωινή ατζέντα, ενώ παρακολουθούμε και τα όμορφα μετέωρα που μας δείχνει live εικόνα, βροχερά βεβαίως και τα μετέωρα, έτσι θα πάει η μέρα μας σήμερα. Τα φιλιά και την αγάπη μας στα όμορφα Τρίκαλα, στην πόλη του Ποδηλάτου, την έξυπνη πόλη που τόσο αγαπάμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλον τον κόσμο. Επίσης, με χαρά και αγάπη βεβαίως και την αγάπη μας να στείλουμε και στα ορεινά χωριά της Θεσσαλίας, έτσι που μας παρακολουθείτε από το όμορφο Λιβάδι, από την Κρανιά Ολύμπου, την Καρίτσα, τον Αραϊδοχώρη, όλους έτσι τους τηλεθεατές που μας παρακολουθείτε από τα πολύ πολύ ορεινά. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε εδώ στην πρωινή ατζέντα για να αναλύσουμε τι γίνεται με το νέο πρόγραμμα NASA, ποιους επιχειρηματίες αφορά και όχι μόνο, πολλά ακόμη τοπικά νέα. Και επίσης να δούμε τι γίνεται με το ρεύμα, την επιδότηση, για την επιδότηση θέρμανσης. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και η διανομή πετρελοθέρμανσης. Να δούμε λοιπόν προς ποια κατεύθυνση προσανατολίζεται η ίδια η κυβέρνηση, έτσι, σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Παρακολουθούμε live εικόνα από τα όμορφα μετέωρα και με αυτήν την εικόνα, την άκρο φθινοπορεινή, πάμε να δούμε ποια είναι η κοινωνική πολιτική του Δήμου Λαρισαίων. Κοντά μας είναι σήμερα ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ. Σωτήρης Βούλγαρης, για να μας δώσει όλη την εικόνα και του κοινωνικού παντοπολίου, αλλά γενικότερα πώς πάει η κοινωνική πολιτική του Δήμου, γιατί ξέρω ότι πέρα από την οικονομική κρίση, την δεκαετή πολιτική, την οικονομική συγγνώμη κρίση που πέρασε η χώρα μας και η περιοχή μας φυσικά, ήρθε και η πανδημία και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται αυξήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη στήριξης από την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Όλη αυτή λοιπόν την εικόνα θα μας τη δώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Βούλγαρης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βούλγαρη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Κουντοθανάση, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα από την βροχερή Λάρισα. Όπως είπατε, η κρίση που άφησε πίσω της άσχημα οικονομικά και κοινωνικά αποτυπώματα έπρεπε ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν και φυσικά οι οργανωμένες κοινωνίες βρίσκουν τρόπους αντίδρασης για να μπορέσουν να βοηθήσουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία διέρχονται και τον μεγαλύτερο κίνδυνο να πληγούν ή έχουν πληγεί από αυτή την οικονομική δυσπραγία, από την ανεργία και γενικότερα από τα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση. Δεν νομίζω ότι ήθελε κανένας, καμία δημοτική αρχή, να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό παντοπολείο. Οι ανάγκες όμως έκαναν δυστυχώς τις δημοτικές αρχές και νομίζω ήταν και από τους πρώτους δήμους ο Δήμος Λαρισαίων που έκανε το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί έτσι ήθελε να στηρίξει τις οικογένειες. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, κύριε Βούλγαρη, έχουν αυξηθεί αυτές οι οικογένειες εν μέσω πανδημίας που έχουν ανάγκη στήριξης της δημοτικής αρχής? Οι δομές της κοινωνικής πρόνοιας είναι αρκετές. Περιλαμβάνοντας και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, αστέγων, είναι μέσα από την κοινωνική πρόνοια σε όλο τον νομό, με ευθύνη και φροντίδα του Δήμου και με συνεργασία με την περιφέρεια και άλλους φορείς γίνεται διανομή τη βάση την οποία έχουμε βρεθεί και μαζί πολλές φορές, όπου είναι οι δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, που είναι το κάτι αντίστοιχο σαν το κοινωνικό παντοπολείο αναδίμηνο. Είναι το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, είναι το επίδομα στέφεσης που δίνεται σε ανθρώπους άπορους και ανήπορους. Είναι οι δομές υγείας, τις οποίες υποστηρίζουμε, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο για ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν φάρμακα είτε δεν μπορούν να πάνε σε γιατρό, έτσι ώστε να συνταγογραφούνται και οι δικές τους συνταγές και να εκτελούνται και από το δικό μας κοινωνικό φαρμακείο. Και γενικότερα ο Δήμος ουσιαστικά προσφέρει μια μεγάλη βοήθεια σε όλες εκείνες τις ομάδες που απευθύνονται και καταγράφονται από αυτόν. Πόσες οικογένειες αυτή την ώρα στηρίζει το κοινωνικό παντοπολείο? Δεν σας άκουσα. Πόσες οικογένειες στηρίζει το κοινωνικό παντοπολείο αυτή την περίοδο? Σαφέστατα οι ανάγκες των ανθρώπων, όπως περνούσαν και τα χρόνια της κρίσης, αυξάνονταν. Και έτσι σήμερα το κοινωνικό παντοπολείο έχει γύρω στα 370 άτομα ωφελούμενους, αυξημένο βέβαια μέσα στη διετία από τον αρχικό του αριθμό, ο οποίος ήταν γύρω στα 300. Βέβαια, πέραν τούτων εξυπηρετούνται και άλλοι συμπολίτες μας που όταν είναι εκεί στα όρια
του να πάρουν ή να μην πάρουν, του να έχουν ή να μην έχουν ένα δικαίωμα, και όταν απευθύνονται σε εμάς και υπάρχει δυνατότητα μία σακούλα με προϊόντα ξηράς τροφής, γιατί επαναλαμβάνω, το κοινωνικό παντοπουλείο διαθέτει προϊόντα μακράς διαρκείας. Δεν έχει κρέατα και νοπά προϊόντα, τυριά και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, για να μπορούν να έχουν και διάρκεια, να μπορούν και να στηρίζονται οικογένειες για καιρό, βέβαια. Λέγοντας μακαρόνια πάλι και ρύζια και φακές, αλλά αυτά είναι που υφίστανται και μπορούν να δοθούν, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπορούν να υποστηριχθούν. Χρειάζονται ψυγεία και άλλες υποδομές, που δεν υπάρχουν, δεν προβλέπονται για τα κοινωνικά παντοπολία. Πέραν τούτων όμως, θέλω να τονίσω και να πω ότι προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στον οποιονδήποτε θα απευθυνθεί σε εμάς και στον οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Και αφού καταγραφεί και δικαιούται φυσικά τις κάρτες του, είτε για κοινωνικό παντοπολίο είτε για ΤΕΒΑ, θα είναι δικαιούχος και ωφελούμενος. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιοι συμπολίτες μας φτάνουν στην πόρτα ζητώντας αυτή τη μικρή επισυντηστική βοήθεια, δεν τους αφήνουμε χωρίς βοήθεια, προσπαθούμε να μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο χωρίς βοήθεια, για να αισθάνονται όλοι ότι η αλληλεγγύη είναι η δύναμη της κοινωνίας και ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω στηρίζοντας και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, όπως γινόταν και παλαιότερα στα χωριά μας, γιατί εγώ μεγαλωμένος σε κάποια από τα χωριά του Φασόλου. Και όλοι μας, περισσότερο τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι η κοινωνία υποστήριζε τη γειτονιά, παρότι δεν υπήρχαν αντίστοιχοι θεσμοί εκείνον τον καιρό. Έτσι. Το λοιπόν κοινωνικό παντοπολείο, να πούμε ότι βρίσκεται στη Μανολάκη, έτσι δεν είναι? Είναι στη Μανολάκη. Ναι, 11, για όποιον θέλει από, να στηριχτεί, να βοηθηθεί. Μπορεί, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές, ακόμα και στις αποστολές που πραγματοποιούνται μέσα, έτσι, από το για σεισμοπαθείς, για τους πυρόπληκτους. Για τους πυρόπληκτους, για σεισμοπαθείς και σεισμοπαθείς. Για τον Ιαννό. Έτσι, για τον Ιαννό. Και μας υποστηρίζουν και αμέσως, και το έχω πει και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμπολίτες μας Λαρισαίους που αντιδρούν με γρήγορα τα ανακλαστικά και πραγματικά βοηθάνε αυτό το έργο του κοινωνικού παντοπολείου, και πραγματικά όσοι μπορούν με οποιαδήποτε μικρή βοήθεια και με τη διακριτικότητα που πάντα διέκρινε όλους αυτούς που μας βοηθάνε, ας σκέφτονται ότι στο κοινωνικό παντοπολείο ποτέ δεν πηγαίνουν τα πράγματα χαμένα. Έτσι. Κύριε Βούλγαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε φυσικά. Εξάλλου, είμαστε έτσι κι αλλιώς κοντά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Με όποιον τρόπο μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί έτσι πρέπει. Κανένας, όπως πολύ σωστά λέτε, να μην μείνει μόνος του, κυρίως αυτό, να αισθάνεται ότι έχει έστω και αυτή τη μικρή βοήθεια. Αυτή η αλληλεγγύη θα μας σώσει τελικά, ακόμη και τις μέρες της πανδημίας. Να είναι επίκαιρη εκείνη η φράση του Ρουμά στους τρεις σωματοφύλακες. Ένας για όλους και όλοι για έναν, για να μπορέσουμε πλέον να βγούμε κάποια στιγμή από όλο αυτό το κυκαιώνα που περνάει η χώρα μας. Μακάρι. Και θα είναι και ένας δύσκολος χειμώνας, να ξέρετε. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί η θέρμανση θα πάει στα ύψη. Οι ανατιμήσεις πλέον με τα προϊόντα επίσης, ήδη τη βλέπουμε την κρίση αυτή και στην τσέπη μας όσες και όσοι πάνε στο μάρκετ. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας χειμώνας τουλάχιστον με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων των κοινωνικών δομών του Δήμου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βούλγαρη, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ βγάλατε στο ραδιόφωνο σας, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η εικόνα, να επιστρέψουμε στην πανδημία, γιατί δυστυχώς η κατάσταση στα νοσοκομεία πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το λέω καθημερινά και στέκομαι σε αυτό το θέμα, γιατί είδατε μέσα σε ένα 24ωρο πόσο πολύ έχει αλλάξει η εικόνα στα επίγοντα περιστατικά. 40 συνάνθρωποι μας καθημερινά πήγαιναν στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων της Λάρισας με συμπτώματα φυσικά του κορονοϊού. Χθες είχαμε 56 άτομα που προσήλθαν στα επίγοντα, αύξηση λοιπόν, και 16 από αυτά έπρεπε να νοσηλευτούν. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα, και φυσικά έχουμε τη συζήτηση ήδη που ξεκίνησε για επέκταση των κλινών, για δημιουργία νέων κλινών και ΜΕΘ για να μπορέσουν να στηρίξουν τους συνανθρώπους μας. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι λέει ο κ. Κομνός, ο διευθυντής των ΜΕΘ. Σχέδιο επέκτασης κλινών COVID-19 εξετάζουν τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, καθώς στο Πανεπιστημιακό απομένουν δύο κρεβάτια στη ΜΕΘ και ένα στο Γενικό Νοσοκομείο. Ενώ στα επίγοντα περιστατικά από 40 άτομα προσέρχονταν καθημερινά με κορονοϊό, χθες ξεπέρασαν τα 50, με 14 από αυτά να γίνονται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία και τα δύο νοσοκομεία παρουσιάζουν αύξηση των περιστατικών. Χθες είδαμε στο Πανεπιστημιακό, που ενώ είχε προσέλευση το τελευταίο καιρό γύρω στα 40 άτομα,
Χθες ήρθαν 54 ή 56 και από αυτούς οι 14 εισήχθησαν. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, οι εισαγωγές των νοσούντων από κορονοϊό είναι διψήφιες. Τώρα, στο δικό μας το νοσοκομείο, ακόμα ήταν μονοψήφια. Να δούμε πώς θα είναι η σημερινή εφημερία. Το θέμα είναι ότι τα νοσοκομεία ετοιμάζονται να εφαρμόσουν σχέδιο επέκτασης των κλινών τους για ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία από κορονοϊό. Το Πανεπιστημιακό ήδη έχει ανοίξει, έχει 35 κλίνες ελεύθερες. Το Γενικό ζητάει τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Ελπίζω ότι θα τελεσφορήσει και αυτό εντός των ημερών, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο στενά. Όσον αφορά τις μονάδες συντατικής θεραπείας, και εκεί υπάρχει μέρημνα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 10 στο Πανεπιστημιακό και 7 σε εμάς. Οι δυνατότητες είναι 12 και 8, αλλά θα ανοίξει μια καινούργια μονάδα 6 κλινών στο Πανεπιστημιακό και εμάς θα μετατραπεί κατά πάσα πιθανότητα η άλλη μονάδα που είναι για καθαρά σε μονάδα κορονοϊού πάλι. Ο κ. Κομνός αναφέρθηκε και στην αύξηση του οικού φορτίου στην πόλη, αν και βρισκόμαστε σε μίνι lockdown. Πολλοί κόσμος, ως φαίνεται, δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ή θα πρέπει να εμβολιαστούν ή θα νοσήσουν. Ενδιάμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Αλλά και αυτοί που είναι εμβολιασμένοι πρέπει πάλι να τονίσουμε ότι θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Παρόλο που υπάρχει μία απελευθέρωση, να πούμε μετά τις δηλώσεις του Υπουργού μας, παρόλα αυτά πρέπει να έχουμε το νου μας. Γιατί όπως έχουμε πει από την αρχή, το εμβόλιο δεν μας σώζει από τη νόσηση, από τη βαριά νόσηση. Να σημειωθεί πως χθες καταγράφηκαν 144 θετικά κρούσματα στη Λάρισα. Πολλά τα κρούσματα, τριψήφιους αριθμούς δυστυχώς στη Λάρισα, ενώ είμαστε σε εν μέσω mini lockdown, έτσι. Είπαμε σε διαφημίσεις, είπαμε καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από το όμορφο Μακρυχώρι. Βροχερό, λέει το Μακρυχώρι σήμερα, λογικό είναι, και με χαμηλές θερμοκρασίες. Καλημέρα και στον Κώστα, επίσης καλό Σαββατοκύριακο, και στον Κώστα από τον Ευαγγελισμό Ελασσόνας, από την όμορφη πατρίδα την Ελασσόνα. Και να στείλω και πολλές καλημέρες και την αγάπη μου φυσικά στα σεισμοπαθή χωριά μας, στα χωριά εκεί που περνούν δύσκολα αυτές τις μέρες, μέσα στα κοντέινερ. Ένας χειμώνας θα είναι δύσκολος προφανώς και για τους ίδιους, στο Μεσοχώρι, στο Αμούρι, στο όμορφο Δαμάση βεβαίως. Και στην αγαπημένη Γιώτα φυσικά από την Αγριά, την αγάπη μου και πολλές καρδούλες και από εμάς, αγαπημένη μου Γιώτα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε σε πολύ πολύ λίγο και τον Περιφερειάρχη να μας δώσει και λίγα στοιχεία για το πρόγραμμα ΑΝΑΣ, αλλιώς κατά τη διάρκεια της ημέρας με αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και είδατε, ξεκινήσαμε μια εικόνα live από την Καλαμπάκα και φυσικά από τα Μετέωρα. Βλέπαμε λίγο τα βουνά τώρα, δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα, τους βράχους τώρα, δεν βλέπουμε απολύτως τίποτε. Βλέπεις ότι ο καιρός κλείνει και θα έχουμε καιρικά φαινόμενα δύσκολα, είπαμε σήμερα, άκρος βροχερή ημέρα, αλλά τι να κάνουμε, φθινόπωρο είναι. Διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε να δούμε και τα υπόλοιπα νέα και τι γίνεται και με το λεγόμενο τσεκ. Βλέπω πώς μας την έφερε η Γερμανία. Ηλιόλουστη του λέει και ο Σαράς Κούτρας η Γερμανία, αλλά έχει πάρα πολύ κρύο, λέει. Ήλιος με δόντια λοιπόν στη Γερμανία. Εμείς πάλι εδώ έχουμε βροχές και θερμοκρασίες άκρως φθινοπορεινές. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Να σας πω για ακόμη μία φορά ότι τέλος Οκτωβρίου, ίσως και αρχές Νοεμβρίου, πάντως σίγουρα μετά τις 18 του Οκτώβρη, η ενιαία ενίσχυση, αλλιώς το λεγόμενο τσεκ για τους αγρότες που με ρωτάτε καθημερινά. Άρα λοιπόν, περί τα τέλη του μήνα να αναμένεται. Από την άλλη, δεν ξέρω τι γίνεται και αν έχουμε και κανένα νέο εδώ από τους τοπικούς βουλευτές να ενημερώσουν και τους πολίτες τι γίνεται με το πρόγραμμα Συνεργασία. Απλήρωτοι ακόμη και τον Αύγουστο οι εργαζόμενοι που είναι στο πρόγραμμα Συνεργασία, το κράτος που δεν καθυστερεί βεβαίως. Που θα έπρεπε να δείχνει το καλό παράδειγμα στους εργοδότες, χρωστά χρήματα από τη συνεργασία από τον Αύγουστο. Είμαστε Οκτώβριο, έτσι απλά το λέμε για τους κυβερνώντες, να ξέρουν για τις μεγάλες καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσουν πακτολό χρημάτων, έτσι, για διάφορα μέτρα, όπως φυσικά
για το επιτέλειο θέρμανσης, για το φυσικό αέριο. Σήμερα αναμένουμε τα σπουδαία. Άντε να δούμε. Διπλασιασμός των δικαιούχων φέτος και στα χρήματα, αλλά και σε αριθμό των δικαιούχων όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να δούμε τι θα γίνει με καυσόξυλα, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι έχουμε τις ξυλόσομπες, έχουμε και τα ορεινά χωριά που περνούν πάρα πολύ δύσκολα, τόνους ξύλα κάθε χρόνο, δεν το συζητώ. Τώρα, λεπτοκαριά φαντάζομαι μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης αυτή την ώρα. Είπαμε, βροχερός ο καιρός σήμερα σε πάρα πολλά σημεία, έτσι της Θεσσαλίας και όχι μόνο της χώρας μας. Παραλία Κατερίνης, μάλιστα στην παραλία Κατερίνης μας έχει ταξιδέψει αυτή την ώρα ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Live εικόνα, μια σχετική ηρεμία υπάρχει όπως βλέπουμε, λογικό είναι. Τώρα, επειδή λέγαμε χθες για τη 15χρονη μαθήτρια που αγνοούνταν από την πόλη του Βόλου, πήγε για καφέ ξαφνικά. Χάθηκαν τα ίχνη της, ευτυχώς όμως βρέθηκε η ίδια, έδωσε και τις δικές της εξηγήσεις και στην οικογένειά της, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που έκανε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Μπαντίδης. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια της 15χρονης βολιώτισσας μαθήτριας που αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τρίτης στο Βόλο. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν πριν από λίγες ώρες, η νεαρή κοπέλα σήμερα το πρωί γύρισε στο σπίτι της. Συναντήθηκε με μέλη της οικογένειάς της. Έτσι, ο τέλος είχε τελικά η εξαφάνιση της κοπέλας που αγνοούνταν τα τελευταία 24 ώρα, σύμφωνα και με τα όσα έγιναν γνωστά από τον διευθυντή του Λυκείου, όπου η κοπέλα πήγαινε καθημερινά σχολείο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η πληροφορία δόθηκε από το πρωί από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να έχει ησυχάσει και η οικογένεια της κοπέλας. Η κοπέλα, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Άστρα, γύρισε το πρωί στο σπίτι της και την οικογένειά της. Η εξαφάνισή της, όπως ήταν λογικό, πανικόβαλε τους γονείς και τους οικείους, οι οποίοι είχαν φάει τον τόπο στην κυριολεξία για να την εντοπίσουν από κοινού με τις αρχές. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Βόλου σήμερα με τον πατέρα της, προκειμένου να μιλήσουν με τους αστυνομικούς. Η αστυνομία παρακολουθούσε ούτως ή άλλως στενά την υπόθεση. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, ο λόγος που εξαφανίστηκε η 15χρονη μαθήτρια της Α' Λυκείου ήταν ένα μεγάλο τατουάζ που έκανε στην πλάτη και στο φόβο ότι αν το μάθει η μητέρα της θα τη μαλώσει άσχημα, πήρε ένα σακίδιο με ρούχα και έφυγε από το σπίτι. Αυτά λοιπόν σήμερα, επειδή προσπαθώ να ενημερωθώ και για τη δίκη, έχουμε τη δίκη σήμερα αυτή την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και αν καταφέρουμε να βγάλουμε στον αέρα και έναν από τους πρώην εργαζόμενους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, γιατί οι ίδιοι διεκδικούν δεδουλευμένα πολλών ετών που αγγίζουν ακόμη και τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε τη δίκη σήμερα γιατί οι ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, διεκδικούν προτεραιότητα αποζημιώσεων, να πληρωθούν οι ίδιοι και μετά οι εργαζόμενοι. Με μια τροπολογία, όπως είπαμε όμως του κ. Τσιάρο, του Υπουργού Δικαιοσύνης, άλλαξε αυτό. Αλλά για να δούμε τι θα αποφανθεί σήμερα το δικαστήριο της Λάρισας. Ήδη επικοινωνούμε με τους εργαζόμενους για να δούμε εάν έχουμε κάποια εξέλιξη. Πάμε να δούμε το σχετικό, μάλλον να ακούσουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε φίλες. Καλημέρα και σε εσάς. Ναι, τη Σοφία θέλω. Κύριε Γρηγόρη Ντάφη, τι κάνετε? Γεια σου Σοφούλα μου, τι κάνεις? Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε? Χαθήκαμε. Χαθήκαμε, αλλά έμαθα ότι περάσατε ωραία. Τα περάσαμε πάντα πολύ ωραία. Πάντα να πω πού να αρχίσω, τα δικά μας τα μέρη ή να αρχίσω λίγο από την Ίδυψο? Από που θέλετε εσείς. Λοιπόν, να αρχίσω από την Ίδυψο. Η Ίδυψο είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Πηγαίνω 40 χρόνια, 35 με 40 χρόνια που παραθυρίζω. Μεταξύ μας έχετε μαρτυρήσει και την ηλικία σας τώρα, να ξέρετε. Δεν κατάλαβα. Λέω, επειδή είπατε 40 πόσα χρόνια πάτε εκεί στην Ειδυψώ, μαρτυρήσατε και την ηλικία σας τώρα, δεν σας πειράζει όμως. Βεβαίως, 35 με 40 χρόνια. Μίλησαμε και με τον κύριο Δημήτρη Μήτρου, τηλεφωνικός. Βεβαίως. Αλλά δεν τα καταφέραμε να κουβεντιάσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν πειράζει. Αρκεί που τα είπατε έστω και τηλεφωνικά. Λοιπόν, ναι, η Ειδυψώ είναι πολύ ωραίο μέρος, πηγαίνω τόσα χρόνια. Mm-hmm. Μ' αρέσει, έχει πολλά ζαχαροπλαστεία, έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχει πάρα πολύ λαό τέτοια εποχή που πήγα μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή είχα πρόγραμμα να καθίσω 5 μέρες και κάθισα 10 μέρες. Δεν μπορούσα, μ' άρεσε και καθόμουν συνέχεια. Και καλά κάνατε. Το αξίζετε να περάσετε καλά. Έχει τα πάντα, έχει τα πάντα. Δεν λείπει τίποτα από εκεί, τίποτα. Η χαρά, είναι και όμορφο μέρος. Τα πάντα όλα. Και γι' αυτό θα συνεχίζω να πηγαίνω. Και καλά θα κάνετε, ναι, δεν το συζητώ. Βέβαια, φύγατε από ένα πολύ όμορφο τόπο όπως είναι ο Αγιώκαμπος, έτσι. Γιατί αγαπάμε τον Αγιώκαμπο, δεν τον ξεχνάμε. Δεν έχω λόγια να μιλήσω για την Ειδυψώ. Και αυτό και πηγαίνω 35 χρόνια περίπου. Μπράβο, καλά κάνετε. Εξαιρετικά. Λοιπόν, άλλο, πέτε μου τι θέλετε να σου πω. Πάντως, φέτος πώς πήγε το καλοκαίρι στον Αγιώκαμπο? Τα είπαμε και από κοντά, βεβαίως. Γνωρίζετε, ναι, και το Κατερινάκι μου. Πώς πήγε φέτος ο Αγιώκαμπος, είχε κόσμο, ε? Ο Αγιώκαμπος έπεισε ο κόσμος, ανέβηκε λίγο με το καιρό με τον καύσωνα. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έκανε μπάνια δεξιά και αριστερά παντού και πάντα.
Δηλαδή ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Ο λαός τώρα και τους επαγγελματίες δεν μπορούν να πω κουβέντα. Αν έμειναν ευχαριστημένοι. Αλλά ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος με τα μπανάκια τους, με καλό καιρό που είχαν, είχαν το ψωμάκι τους, οτιδήποτε άλλο είχαν παρέα μαζί τους. Αλλά δεν πέρασαν ωραία. Μπάνια, και καλό το καλοκαίρι φέτος. Πολύ ζέστη, δεν το συζητώ φέτος το καλοκαίρι, γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμοι, ακόμη και αυθημερών, επέλεγαν να κάνουν τον μπάνιο τους στον όμορφο Αγιώκαμπο, περνώντας μια βόλτα και από τον κύριο Ντάφη βεβαίως, να πάρουμε τα μπρατσάκια μας, να πάρουμε εκεί τις καρεκλίτσες μας, να πάρουμε τα πάντα που θέλουμε για τη θάλασσα και κυρίως την καλή σας καρδιά να πάρουμε. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός στην Αγία είναι πολύ βροχερός, πάρα πολύ βροχερός και πάρα πολύ αέρα. Ο Γιάκος φαντάζομαι θα έχει πιο πολύ φροχερό, θα είναι και πιο πολύ αέρα. Βέβαια. Γιατί χθες είμαστε παραγωγικά. Είναι σήμερα φουρτουνιασμένος ο καιρός, δεν το συζητώ. Σήμερα πρέπει να έχει πιο πολύ δυνατόν αέρα, όπως το καταλαβαίνω. Είμαι στην Αγιά σήμερα, γι' αυτό. Ναι. Κύριε Ντάφη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα και την αγάπη μας σας στέλνουμε. Σε εσάς και στο Άστρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Γρηγόρης Ντάφης είναι η κινητή πραγματικά διαφήμιση εκεί του Αγιοκάμπου. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και αγαπάει όλο το σταθμό. Μας έστειλε και ένα γράμμα, το διαβάσαμε πριν από λίγες ημέρες για όλα τα παιδιά. Δεν ξεχνά κανέναν εδώ στον Άστρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνει. Και μόλις πήγα φέτος διακοπές εκεί στον Αγιοκάμπο, όλοι μου λέγανε ο κύριος Ντάφης εδώ λέει τα καλύτερα για τον Άστρα, για το κανάλι, για όλους τους εργαζόμενους. Και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνει για όλους μας. Πάμε σε ακόμη μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα. Λέγαμε Ιωαννίτης Χαράλαμπος, από Νέα Σμύρνη είμαι. Μάλιστα. Είμαι ο πρόεδρος των νεοσύντεστα του Συλλόγου Βλαχοφώνων Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Γιατί οι Ρωμά δεν υπάρχουν εδώ. Απλά θα ήθελα να καταγγείλω για το σχολείο που είναι αμυγές, που πάνε μόνο παιδάκια από εδώ Βλαχοφώνη και δεν υπάρχουν άλλα παιδιά. Αυτό θα ήθελα να καταγγείλω και το Δήμο Λάρισας, γιατί μας έχει παρατήσει τελείως. Δηλαδή, για πείτε μας, τι θα θέλατε να γίνει? Όταν ήταν να πάρουν κάποια χρήματα για τον κορονοϊό, ήρθαν και μας κλείσανε. Τώρα τι γίνεται στο σχολείο, rapid test κάνουν τα παιδιά για να πάνε σχολείο? Όλα κάνουν. Γιατί στο ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε προβλήματα, γι' αυτό το ρωτάω. Έχουν 9 εικόνια στο σχολείο. Όλα κάνουν τεστ. Το λέω γιατί στο ξεκίνημα, λέω πάλι, της σχολικής χρονιάς υπήρχαν κάποια προβλήματα, γι' αυτό το ρωτάω. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, δεν τελειώνουν τα προβλήματα, γι' αυτό και είναι προβλήματα για να τα λύνουμε. Τι ζητάτε τώρα από τη Δημοτική Αρχή, για πείτε μας εδώ να σας ακούσουμε κι εμείς. Το κύριο που είχε προηγουμένως, ο κύριος Βούλγαρης, που είναι και στην κοινωνική πολιτική, με αυτόν ξεκίνησε ο διαχωρισμός στο σχολείο εδώ. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι ήταν διευθυντής τότε στο σχολείο και δέχτηκε να γίνει αμυγές. Το 2005 με 6. Και? Από τότε είναι αμυγές στο σχολείο. Γι' αυτό και θα ήθελα να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά, γιατί μεγαλώνουμε ένα φίδι στον κόσμο μας. Γιατί αυτά τα παιδιά όταν γνωρίζουν τον ρατσισμό από 5 χρονών, 6, και είναι μόνα τους και ακούνε διάφορα, φυσικό και επόμενο είναι μετά να βγουν και να βλέπουν τους άλλους εχθρούς. Ενώ εγώ στη δικιά μου ηλικία που είμαι 53 ετών, πήγαινα σχολείο μεικτά, με όλους. Και έχω φίλους έξω, συμμαθητές παλιούς, που βρίσκουμε και ανταλλάσσουμε κουβέντες. Βεβαίως, γιατί να μην έχετε, βέβαια. Γιατί εδώ μέσα δεν κλέβει κανένας. Όπως έλεγε ένας εκπρόσωπος εδώ που έχει ο κύριος Καλογιάννης. Εδώ δεν κλέβει κανένας, όλοι δουλεύουν. Είναι πολύτεκνες οικογένειες. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω για όλες τις οικογένειες σε καμία περίπτωση, ούτε και οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα, νομίζω το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, παραβατικότητας εκεί στην περιοχή. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια, ότι δεν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, έτσι δεν είναι. Και κορονοπάρτι έχουν γίνει. Και πριν από λίγες ημέρες πάλι με το mini lockdown, πάλι προβλήματα είχαμε εκεί με μουσική κτλ. Με γάμους. Και έχουν επιτεθεί και σε αστικά λεωφορεία και σε ταξί με πέτρες και πάει λέγοντας. Εδώ στον Άγιο Γεώργιο έγινε γάμος με 2.000 κόσμο. Εγώ δεν λέω ότι όλοι κάνουν τα πάντα σωστά. Λέω ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές εκεί στη συνοικία προφανώς, έτσι. Παντού δεν υπάρχουν. Πού δεν υπάρχουν. Θα θέλατε να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ μια μέρα, να έρθουμε από εκεί με την κάμερα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ? Προσέξτε, βεβαίως θα κάνουμε ρεπορτάζ. Αφήστε λίγο το τηλέφωνό σας στο τηλεφωνικό κέντρο, μην κλείσετε τη γραμμή. Μείνετε λίγο στη γραμμή να δώσετε τα στοιχεία σας λίγο στο Μιχάλη Χειμωνίδη να επικοινωνήσουμε εκτός αέρα για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, εντάξει? Μ' ακούτε λίγο? Ναι, βεβαίως. Είναι να ζήσουν 1.000 άτομα μέσα σε αυτό εδώ,
σανταμάρια που λένε. Mm-hmm. Και είμαστε αυτή την ώρα 10.000 άτομα και όχι 5 που έλεγε ο Δήμος. Mm-hmm. Όταν μας έκλεισε τότε πολύ και ότι έφερνε τρόφιμα και δεν έφερνε τίποτα. Mm-hmm. Να μην ψεύδονται οι κύριοι. Μας τα είχατε πει αυτά και τότε που είχαμε την καραντίνα. Αφήστε λίγο το τηλέφωνό σας να τα πούμε από κοντά για να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας στη Νέα Σμύρνη. Στην πολύπαθη αυτή περιοχή που έχει ένα σωρό προβλήματα και προφανώς πρέπει να λυθούν και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος εκεί με τους κατοίκους, γιατί όντως χρήζουν άμεση στήριξη και επίλυση των προβλημάτων τους. Παραλία Κατερίνης, παρακολουθούμε τώρα με φουρτουνιασμένη θάλασσα και με αυτή τη live εικόνα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και επανερχόμαστε να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα. Αυτά λοιπόν τα όμορφα και τα ωραία συνέβησαν σήμερα, μάλλον και δυσάρεστα θα πω εγώ, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Πόλη του Βόλου από ψηλά μας δείχνει live εικόνα αυτή την ώρα. Μιχάλης Χειμωνίδης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην όμορφη Νίκη που μας έστειλε ένα μήνυμα βεβαίως στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινή Ατζέντα. Λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε όλες τις επισημάνσεις σας, όλα όσα θέλετε να πείτε για προβληματισμό και όχι μόνο. Καλά, κακά, σχολιασμό ακόμη και της εκπομπής. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Συννεφιασμένος ο Βόλος, αρκετή βροχή έπεσε και λίγο νωρίτερα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι αρκετά βροχερός ο καιρός, όπως και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από εμένα, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλενα Κυριαζίδου και τον Μιχάλη Χειμωνίδη, φυσικά ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα και ένα ακόμη καλύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα νέα αναλυτικά το μεσημέρι στις 3 με τη Βάσο Σαμακοβλή για όλα τα νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε.